Και γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε από τον τίτλο, θα δούμε μερικά νέα ζώα στη φάρμα. Λοιπόν, δεν κάνω unboxing το βίντεο, γιατί μόλις πήρα τα πλάσματα και τα έφερα στο σπίτι, ήταν η ώρα που έπρεπε να ταΐσω τα ζώα και να βγάλω τις κατσίκες για βοσκή και δεν είχα χρόνο να το κάνω unboxing. Ξέρω, τα unboxing ίσως είναι πιο θεαματικά βίντεο, βγαίνει πιο ωραία η παρουσίαση, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα, οπότε θα το κάνω σαν νέα ζώα. Όμως και πάλι σας έχω προφίλ φόντο, τέλος πάντων, στο βίντεο. Το κουτί επίτηδες, να δημιουργήσω έτσι αγωνία. Και δείχνω τόση ώρα το κουτί που είχα τα πλάσματα όταν τα πήρα. Και ας δούμε λοιπόν τα νέα ζώα. Να λοιπόν τα τρία νέα ζώα. Είναι δύο νεαρές κότες αυγοπαραγωγής σε special απόχρωση, μπλε. Και ένα μικρό λευκό κρεατοπαραγωγής γαλόπουλο. Λοιπόν, πήγα σήμερα σε ένα pet shop που είναι κοντά στην περιοχή μου, έτσι να δω λίγο τι έχει. Και το πιο αξιόλογο ήταν αυτές οι κότες. Είχε πολλές αυγοπαραγωγής, είχε και καφέ που είναι Essa Brown και Langhort που είναι λευκές. Αλλά αυτές οι μπλε που νομίζω λέγονται Blue Haze, κάπως έτσι, δεν έχει και σημασία, ήταν οι πιο ιδιαίτερες. Ήθελα να πάρω τέτοιο χρώμα στο κοτέτσι μου και πήρα δύο από αυτές, μου άρεσαν. Η μία έχει και λίγο καφέ στις φτερούγες, αλλά μπλε είναι το χρώμα της. Ναι, αρέσει είναι αυτές. Σε κάνα μήνα, δύο, θα αρχίσουν να γεννάνε, πιστεύω. Είναι αυγοπαραγωγής. Πολύ παλιά, όταν ήμουν μικρός, είχα ξαναπάρει μία τέτοια αυγοπαραγωγής, αλλά δεν έζησε πολύ, δυστυχώς. Τώρα πήρα δύο τέτοιες κότες. Ήθελα, όπως είπα, το χρώμα, ήξερα ότι υπάρχει η ράτσα και είχα πει ότι όποτε βρω θα έπαιρνα. Γιατί αυτό το χρώμα μου αρέσει, είναι special και θέλω να το βάλω στο κοτέτσι μου. Και αυτές στο μέλλον θα ζευγαρωθούν με κάποιον καλό κόκορα να μου δώσουν ωραία γκρι κοτόπουλα. Οπότε πήρα δύο από αυτές. Και όσο αφορά για το γαλοπουλάκι, ήταν το μοναδικό εκεί στο pet shop και το λυπήθηκα και είπα να το πάρω. Μου είπε ο άνθρωπος εκεί που ήτανε ότι είχε 5-6 και τα υπόλοιπα τα είχαν πάρει όλα και έμεινε αυτό μόνο του. Οπότε είπα να το πάρω κι αυτό, γιατί ποιος ξέρει πού θα κατέληγε. Κρεατόπουλο είναι, σίγουρα θα το έσφαζε όποιος το έπαιρνε. Οπότε το πήρα εγώ να του δώσω μία ζωή για όσο ζήσει. Ας ελπίσουμε να ζήσει για πολλά χρόνια κοντά μας. Και ας ελπίσουμε να είναι και αρσενικό, γιατί προτιμώ να είναι αρσενικό. Θα είναι πιο ωραίο. Δεν τα κοίταξα και πολύ, όπως το βλέπω αρσενικό φαίνεται. Γιατί όπως είπα, είχα δουλειές όταν τα πήρα και κατευθείαν τα έβαλα σε αυτό το κλουβί. Δεν τους έδωσα σημασία. Αλλά αρσενικό μου φαίνεται. Και σε αυτό το κλουβί θα τα αφήσω. Να συνηθίσουν λίγο το χώρο, να μεγαλώσουν λίγο. Μικρά είναι ακόμα. Ειδικά το γαλόπουλο. Θέλει ακόμα δρόμο. Να είναι εδώ, να είναι πιο σίγουρα σε αυτό το περιφραγμένο κλουβί. Πιο παλιά, όταν είχα πρωτοανοίξει το κανάλι, είχα άλλο ένα τέτοιο λευκό κρεατοπαραγωγής γαλοπουλάκι. Θηλυκό ήταν, είχε μεγαλώσει και μόλις είχε κάνει το πρώτο της αυγό είχε πεθάνει. Το είχα πάρει έτσι πειραματικά και εκείνο. Είναι κρεατοπαραγωγής, αυτά δεν ζουν πολύ και γίνονται χοντρά. Αλλά υπάρχει και η διακοσμητική ράτσα λευκών γαλόπουλων που είναι εννοείται στους στόχους μου. Μια μέρα θα έρθει και αυτή στη φάρμα μου, που είναι εννοείται πιο special. Αλλά εντάξει, άλλο ένα κρεατοπαραγωγής. Καλό είναι. Σώθηκε αυτό, το πούμε, θα ζήσει. Δεν θα σφαχτεί ποτέ. Ήταν το τελευταίο εκεί πέρα, μόνο του, σε ένα κλουβί. Και λέω, κρίμα είναι, να στο πάρω. Μαζί με αυτές τις δύο νεαρές κότες αυγοπαραγωγής special χρώματος. Τα πήρα και τα τρία λοιπόν. Και αυτά είναι πάνω κάτω τα νέα ζώα. Εγώ ήθελα να πάω εκεί στα pet shop να δω πιο πολύ τι έχει. Δεν είχε και κάτι σπουδαίο. Παλιά έφερνε πιο ιδιαίτερες ράτσες. Βρήκα αυτές τις κότες. Καλές είναι. Και πήρα επί ευκαιρίας αυτό το γαλοπουλάκι που ήταν μόνο του. Και αυτό καλό είναι. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Άντιο. Νεότερα από τα πλάσματα θα έχουμε σε λίγο καιρό.